Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 26 Ιουνίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Εμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη θέση του να μειωθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος για μετά το 2022. Ο εκπρόσωπος τύπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κ. Σεράι, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης, υπογράμμισε ότι το Δούνο του θεωρεί ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 είναι ρεαλιστικός. Ωστόσο, στη συνέχεια το Ταμείο υποστηρίζει ότι ο στόχος πρέπει να μειωθεί στο 1,5% του ΑΕΠ έναντι του ίσου ή μεγαλύτερου, αλλά κοντά στο 2% που συμφωνήθηκε στο Λουξεμβούργο για την περίοδο 2023-2060. Άκαρπη απέβει η συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη με αντιπροσωπεία της ΠΟΕΟΤΑ για το εργασιακό μέλλον του συμβασιούχων στην καθαριότητα των Δήμων. Η πρόταση έτσι όπως έχει κατατεθεί και αυτό ξεκινήσαμε να τους εξηγούμε δεν μπορεί να σταθεί. Η πρόταση εκ μέρους της ΠΟΕΟΤΑ για πάρα πολλούς λόγους, διότι ξέρετε ότι υπάρχει πρόσφατη απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό, δεν μπορείς να τα παραγνωρίζεις όλα αυτά και να καταθέτεις προτάσεις απλά και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Μέσα σε 5 λεπτά την απορρίψατε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και όταν αρχίσαμε να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση των αντιρρήσεών μας, μετά την πρώτη επισήμανση, σηκωθήκαν και φύγανε. Συνέντευξη τύπου δόθηκε στην Βρετανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Πολιτικής Σχολής που αφορά τα δορυφορικά διόδια μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Εύρου Γιώργου Δημοσκάκη. Στην Βρετανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης δόθηκε συνέντευξη τύπου για ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Πολιτικής Σχολής που αφορά τα δορυφορικά διόδια μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Εύρου Γιώργου Δημοσκάκη. Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει εμείς που έχουμε θεσμικές θέσεις να το ενθαρρύνουμε ώστε μέσα από την παραγωγική διαδικασία και μέσα από τους παράγοντες του Πανεπιστημίου να δημιουργεί, να αναδεικνύει πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από τις θεσμικές υπηρεσίες αυτού. Τα διόδια του αυτοκινητοδρόμου της Νέας Εγνατίας είναι το πρώτο θέμα στις τοπικές κοινωνίες της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Και μάλιστα το διαπίστωσα, κύριε Πρίτανη, πριν από λίγες μέρες ευρισκόμενος για άλλο αντικείμενο στην πόλη της Καβάλας. Επειδή κανείς όταν διαθέτει γνώσεις, εμπειρίες, θα πρέπει να τις καταθέτει, γι' αυτό σήμερα βρίσκομαι εδώ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στους παράγοντες της Πολυτεχνικής Σχολής αυτού, ώστε να καταθέσω την εμπειρία μου και να ζητήσω από την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως αυτή εκφράζεται από την Βρετανία και από τον κοσμήτορα του Πολυτεχνείου Ξάνθης και τους συνεργάτες του που είναι οι πρόεδροι των τμήματων, ώστε σε συνέχεια των μετοπικών διοδίων που είχαμε στους εθνικούς δρόμους και τώρα στους αυτοκινητοδρόμους, στη συνέχεια των πλευρικών και αναλογικών διοδίων που σήμερα σχεδόν καθολικά εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, έρχονται στη ζωή των κρατών και των πολιτών αυτών τα δορυφορικά διόδια, τα οποία είναι δίκαια, είναι αναλογικά και μέσα από μία οικονομικοτεχνική μελέτη μπορεί το Πανεπιστήμιό μας και το Πολυτεχνείο μας να καινοτομήσει μέσα από αυτήν την πρωτοποριακή πρωτοβουλία να δώσει την ευκαιρία στο ελληνικό κράτος ώστε αυτήν τη μελέτη την οποία θα παρουσιάσει να τη χρησιμοποιήσει για το καλό των πολιτών αυτής της χώρας
και ταυτόχρονα μπορεί αυτό το προϊόν να το θέσει σε γνώση των λοιπόν άλλων κρατών, γιατί ως γνωστόν είπαμε ότι τα πλευρικά διόδια ολοκληρώνουν και αυτά τον κύκλο τους, όπως ολοκλήρωσαν τα μετοπικά στη δεκαετία του 70 και του 80 που εφαρμόστηκαν. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον βουλευτή, τον κύριο Δημοσχάκη και πρώην αρχηγό της αστυνομίας, όπου θέλουμε να συζητήσουμε μια ιδέα του σχετικά με το να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικά σύστημα που να πληρώνει κανείς, όπως αναφέρθηκε, δίκαια και ακριβώς σε ό,τι αφορά τα διόδια. Η βασική ιδέα που όλοι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε από την αρχή είναι ότι όταν φοράς ένα ρολόι και ανά πάσα στιγμή μπορείς να ξέρεις πού είσαι, τι δρόμο έκανες μέσα στα βουνά, τι ακολούθησες, τι δεν ακολούθησες, κατά μείζωνα λόγο θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα στοιχείο τέτοιο που να είναι απάνω στο κάθε ένα αυτοκίνητο και θα δούμε πώς θα έρχεται αυτή η χρέωση. Είναι θέμα μετά από εκεί και πέρα πορείας. Σε αυτό το πράγμα μπλέκονται, όπως καταλαβαίνετε, η Πολυτεχνική Σχολή με τα τμήματά της, με τους συναδέλφους από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών που υπηρετούν την οδοποιία, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και από την άλλη τη μεριά εκείνοι οι οποίοι σχεδιάζουν συστήματα τέτοια και κατ' εξοχήν το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων. Εμείς θα κάνουμε μια καταρχήν συζήτηση τώρα με τον βουλευτή για το πώς το βλέπουμε και από εκεί και πέρα θα το δρομολογήσουμε μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα το αυτοχρηματοδοτήσουμε έτσι ώστε να παράξουμε ένα αντικείμενο το οποίο θα διαθέσουμε μετά, θα δώσουμε στην πολιτεία και από εκεί και πέρα, γιατί όχι, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και ως πανεπιστήμιο αν όλα πάνε καλά. Ώστε πράγματι η χρέωση στα διόδια να είναι και πιο αυτοματοποιημένη και γρήγορη και πιο δίκαιη. Ένα σύντομο ιστορικό, το είπε ο κύριος βουλευτής, ήταν τα μετοπικά διόδια, τα οποία εύκολα παρακάμπτονταν για κάποιον που δεν ήθελε να πληρώσει. Μετά προέκυψαν τα πλευρικά διόδια, ακριβώς για να πιάσουν, ας πούμε, τους χρήστες της οδού που ήθελαν να κάνουν την οικονομία στο αντίτιμο του διοδίου. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι ήμουν πολλά χρόνια στην Εγνατία οδό ΑΕ. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει 63 κόμβους. Οπότε, αν κάτσουμε και σκεφτούμε τα πλευρικά διόδια που απαιτούνται και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένας κόμβος έχει 4 σκέλη, 63 επί 4, πάμε στα 250 πάνω κάτω, 252 αν δεν κάνω λάθος, σταθμούς πλευρικών διοδίων, πέραν των μετοπικών, που είναι αυτή τη στιγμή 7, 8 και θα αυξηθούν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι μια πολύ μεγάλη υποδομή αν θέλουμε πράγματι να χρεώσουμε δίκαια τους χρήστες. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, την κυρία Παναγιώτα Βενετοπούλου. Κυρία Βενετοπούλου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ έχει ολοκληρωθεί καταρχήν και ποια συμπεράσματα βγήκαν? Η 86η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας, οι εργασίες έληξαν εχθές το βράδυ αργά και σήμερα είχαμε την εκλογική διαδικασία, όπου βγήκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, όπως και η Ελεγκτική Επιτροπή και βέβαια και οι αντιπρόσωποι για την ΑΔΔ. Βγήκαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από την... Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, κατατέθηκαν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία πέρασαν από το σώμα και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η ομόφωνη απόφαση η οποία είχε βγάλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για το πιλωτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ στα νηπιαγωγεία της Θεράκης, κατατέθηκε στο σώμα και ψηφίστηκε ομόφωνα. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο μια νίκη για τον κλάδο μας, αλλά μια νίκη του νομού μας, της δικιάς μας της περιοχής, των δικών μας νηπιαγωγών, του συλλόγου μας. Υπήρχαν άλλα προβλήματα που συζητήθηκαν? Υπάρχει το θερμό καλοκαίρι, δεν ξέρω αν είναι θερμό στο Σεπτέμβριο. Συζητήθηκαν πάρα πολλά, όλα αυτά που αφορούν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια θα βγουν και ανακοινώσεις στην πορεία.
Πάντως η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αντιπρόσωποι οι οποίοι εκλέφθηκαν για να εκπροσωπήσουν τον κλάδο ψήφισαν την μεγαλύτερη, τα περισσότερα από αυτά που κατατέθηκαν. Πάντως το θετικό ήταν το θέμα του πιαγωγού που αναφέρεται με το πιλωτικό πρόγραμμα, κύριε Βαλτοπούλου. Αυτό ήταν πολύ θετικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό, και για μας είναι μια μεγάλη νίκη όπου πέρασε μέσα από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και ψηφίστηκε από όλο το σώμα. Από ό,τι ξέρω έγιναν και εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, τι ακριβώς έγινε? Μόλις τώρα, ίσως να είστε και οι πρώτοι που το μαθαίνετε, έχουν τελειώσει οι εκλογικές διαδικασίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο νομός μας εκλέγει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αυτή είμαι εγώ. Μάλιστα. Ένα βήμα παραπάνω και με ουσία όμως στα τόσα προβλήματα που ταλανίζουν και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικότερα. Έτσι ακριβώς, και πιστεύω ότι από αυτή τη θέση θα μπορέσω να βοηθήσω τους συναδέλφους μου και τον νομό μας, τον νομό Ροδότης, τον σύλλογό μας πολύ καλύτερα. Και πιστεύω ότι θα δώσω ό,τι μπορώ, ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου από τον νομό μου. Μάλιστα. Κυρία Βαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Συνέντευξη τύπου δόθηκε στα γραφεία του Προέδρου του Συνδέσμου Φίλων Μουσείου Κ. Καραθοδωρή για τα νέα βήματα του Μεγάλου Μαθηματικού στο Πρεσλάου μετά την επίσκεψη των κυρίων Λιπορδέζη και Λιγέρου, αλλά και για ένα σημαντικό αντίτυπο σφραγίδα από το Πανεπιστήμιο της Μύρνης, καθώς και το πρόγραμμα των μουσιολόγων. Στα γραφεία του Προέδρου του Συνδέσμου Φίλων Μουσείου Κ. Καραθοδωρή, Σάκη Λιπορδέζη, δόθηκε συνέντευξη τύπου τόσο για τα νέα βήματα του Μεγάλου Μαθηματικού στο Πρεσλάου μετά την επίσκεψη των κυρίων Λιπορδέζη και Λιγέρου, αλλά και για ένα σημαντικό αντίτυπο σφραγίδας του Πανεπιστημίου Σμύρνης, το οποίο ανέφερε ο κ. Βασίλης Κέκερης, καθώς και το πρόγραμμα των μουσιολόγων από τους μουσιολόγους Χαρά Μαρκουλάκη και Αριέλα Παπαδοπούλου. Ανακαλύψαμε τα βήματά του στο Πρεσλάου. Εδώ που βλέπετε μπαίνουμε στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου που ίδρυσε ο Καραθοδωρή το 1910. Μόλις μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο αντικρίζεις πλήθος φοιτητών γύρω-γύρω και δεσπόζει αυτή η μαρμάρινη πλάκα η οποία είναι αφιερωμένη στο Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Αυτό που δείχνει ο κύριος Λιγερός εκεί είναι 1910-1913. Επάνω-πάνω διαβάζεται αυτή τη στιγμή την επιγραφή 0 Άγαν Κωνσταντίνος Καραθοδωρής, γιατί δεν έφτασαν οι γνώσεις τους μέχρι το σίγμα. Βλέπετε σκαλισμένο την προβολή του Καραθοδωρή εκεί, και το όνομα του καλλιτέχνη. Στην επιγραφή βέβαια 0 Άγαν εμείς νιώσαμε ότι συναντούσαμε το πνεύμα του Καραθοδωρή, για το οποίο θα σας μιλήσει και ο Νίκος Λιγερός σε λίγο. Σε αυτή την πλάκα λοιπόν γράφει Κωνσταντίνος Καραθοδωρή, διάσημος παγκοσμίου φήμης μαθηματικός Έλλην, ο οποίος οργάνωσε το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου. Μέχρι τότε υπήρχε το Πολυτεχνείο και οι Γερμανοί τον έστειλαν να οργανώσει μαθηματικό τμήμα, κάτι που καταδεικνύει το κύρος και την εμβέλεια του Καραθοδωρή, ο οποίος προφανώς θα έφτιαξε και το πρόγραμμα σπουδών. Και να τα αρχεία Καραθοδωρή. Εδώ είναι τα αρχεία βέβαια όλων, είναι τα τέλειωτα συρταράκια. Πήγαμε στο ΚΑΠΑ, το οποίο δύο άτομα έψαχναν το ΚΑΠΑ με ΣΕ και το ΚΑΠΑ με το υλικό κεφαλαίο. Επειδή μίλησα για άτομα, να σας πω ότι στην αποστολή ήταν δύο μαθηματικοί και δύο φιλόλογοι, εγώ με τον Νίκο Λιγερό, η κόρη μου φιλόλογος και η Βίκη Τσαμπάη φιλόλογος. Εδώ μας περίμενε μια πολύ ωραία έκπληξη, διότι στο ΚΑΠΑ ψάχνοντας είδαμε το όνομα Καργάκος Σαράντος, ιστορία της Σπάρτης, Πελοποννησιακού πολέμου, και μας δημιούργησε μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό το περιοδικό Όσιρις, το πολύ παλιό που βλέπετε, είναι 80 χρονών, εκδόθηκε το 1937
στην Αμερική. Το 1936 έδωσε συνέντευξη στο Χάρβαν το Καραθοδωρή. Μάλιστα δεν χωρούσαν μέσα, ήταν πάνω από 1000 άτομα και βγήκαν στην αυλή και έγινε διάλεξη. Χωρίς ακούγεται τίποτα. Το 37 τώρα, τι δημοσιεύεται εδώ. Είναι ένα περιοδικό ιστορίας της φιλοσοφίας των μαθηματικών και αναλύει ο Καραθοδωρή πώς θα κάνεις μελέτη και έρευνα στο λογισμό μεταβολών, που είναι η θεωρία που τον έκανε παγκόσμια αυθεντία. Και δεν είναι κάποιοι που αναγνώρισαν τον Καραθοδωρή συνέχεια. Καταλαβαίνετε, ήταν ότι ήταν σημαντικός και το έργο του καταγράφεται που ζει επί τόπου. Άρα τα στοιχεία που βρήκαμε είναι σημαντικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αφορούν τα μαθηματικά καθαρά, άρα θέματα στα γαλλικά, άρθρα δημοσιευμένα από τον Καραθοδωρή που αφορούσαν ουσιαστικά τη σύμμορφη απεικονίσεις. Ένα. Και βρήκα το ιστορικό μαθηματικό, δηλαδή το περιοδικό Ροζιρίς, είναι ένα περιοδικό που ασχολείται με την ιστορία και την φιλοσοφία των μαθηματικών. Αυτό ένα πανέμορφο άνθρωπο του Καραθοδωρή, στα αγγλικά αυτή τη φορά, ο οποίος εξηγεί ουσιαστικά όλες τις αναφορές και όλους τις που έχουν συμμετάσχει στην εξέλιξη της θεωρίας του λογισμού μεταβολών. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό, γιατί είναι το τρέχον. Είχε καλέσει μέσω του Διεθνού Συνεδρίου των Μαθηματικών να μιλήσει. Ξέρουμε ότι θέτα των μαθηματικών της Ελβετίας που είχε ζητήσει μια ειδική προσέγγιση. Και τώρα έχουμε ένα άλλο περιοδικό, όπως σας είπαμε, το περιοδικό Osiris, όπου βλέπουμε και καταλαβαίνουμε καλύτερα την νοοτροπία του, διότι λέει ότι είναι μια υποκειμενική προσέγγιση του μεταβολών, όταν καταγράφεται μέσα στο άτομο τα ταιριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια άποψη συγκονική που πηγαίνει από την αρχαιότητα, διασύνδεται το μεσαίο να κάνει αναφορές, ειδικά για τον Όλεν Βερνούγη, και συνεχίζει μετά αυτή την προσέγγιση όπου εμείς για πρώτη φορά είχαμε όχι μόνο το κείμενο, αλλά σε ποιο πλαίσιο ήταν μέσα στο περιοδικό, το οποίο εκδίδει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά τα συγγράμματα που αφορούν την ιστορία και το σύστημα των μαθηματικών. Και το γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο μαθηματικό που προσωπικές του σχέσεις πάνω στην εξωτερική της καταγράφης για να είναι ιδιαίτερος. Εγώ να πω ότι το πρώτο τελευταίο το απόκτημα ήταν αντίτυπο σφραγίδας του Πανεπιστημίου της Σμύρνης. Σε μια, θυμάμαι, στη Λέσχη μια παρουσίαση για τον Κόντογλου που είχαμε, ήταν παρόν ο Δήμαρχος, το έδωσε στον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος το έδωσε στον Πρόεδρο και μπήκε στο Μουσείο. Αντίγραφος σφραγίδας του Πανεπιστημίου της Σμύρνης. Βρέθηκα μια φορά με τον Δήμαρχο, λέω, Δήμαρχε, όταν στόδωσα αυτό το αντίγραφο της σφραγίδας του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, 2021, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι βάζαμε στο Μουσείο του Καραθοδωρή. Μετά το κατάλαβα και μου λέει ο Δήμαρχος, εγώ το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή. Ήρθε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πέρυσι και έβγαλε τα μάτια του να δει μέσα στη βιτρίνα αυτό το απόκτημα. Δεν είχε φανταστεί ότι υπήρχε σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σμύρνης. Κανένας δεν το ξέρει στην Ελλάδα. Μόναχο. 11 Ιουνίου 1934. Φίλε κύριε Ρουσόπουλε, με τα μεγάλης χαράς έλαβαν το ωραίο σας βιβλίο περί σιδηρών κατασκευών, το οποίο μου εφάνει πολύ σαφώς γραμμένο
και πλήρες ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ ότι με ενθυμήθηκε και μου το στείλατε. Με το πολλών χαιρετισμών, Κάπα Καραθοδωρής. Είναι η πρώτη φορά και εμείς που γνωρίζουμε τον μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή και γενικότερα την οικογένεια Καραθοδωρή, γιατί είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Είμαστε χαρούμενοι και δύο, γιατί ουσιαστικά δεν ξέραμε, οπότε ήρθαμε εδώ και γνωρίσαμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι μόνο ένα όνομα, το Κωνσταντίνος Καραθοδωρή, μαθηματικός. Τώρα γνωρίζουμε όλη την ιστορία και πού συνέβαλε σε ό,τι είχε κατορθώσει τότε και ό,τι έχει δώσει σήμερα στους σημερινούς διάδοχους μαθηματικούς και όχι μόνο φυσικούς, ό,τι έχει βοηθήσει και σε ό,τι έχει συμβάλει. Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποσχόμαστε να ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο, με το που ξεκινήσουν και τα σχολεία, να ξεκινήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουμε, φυσικά για όλες τις σχολικές ομάδες, αλλά και για ενηλίκους κάποια στιγμή αργότερα. Να προσθέσω και εγώ ότι και οι δύο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες, γιατί καταγόμαστε από διαφορετικές πόλεις. Η κυρία Μαρκουλάκη από το Ρέθινο και εγώ από Καβάλα. Βρισκόμαστε στην Κομωτινή, χαιρόμαστε γι' αυτό και στο Μουσείο Καραθοδωρή, το οποίο γνωρίζουμε μέρα με τη μέρα. Και ελπίζουμε ότι καλύτερο από εδώ και πέρα, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα φυσικά και να μάθει φυσικά το κοινό της Κομωτινής ότι το Μουσείο Καραθοδωρή είναι ανοιχτό και τους περιμένουμε να μάθουν την ιστορία αυτών των καταπληκτικών ανθρώπων, της καταπληκτικής προσωπικότητας του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, αλλά φυσικά και του Αλέξανδρου Καραθοδωρή, αλλά και του Στέφανου Καραθοδωρή, του γενάρχη της οικογένειας. Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κομωτινής η δημοπρασία του Αιγιαλού της παραλιακής ζώνης αρρωγής και μέσης, με μία θέση στη μέση και 7 στην αρρωγή, με 12 συμμετέχοντες συνολικά, και τη διαδικασία να κυλάει ομάλα. Έστω και την ίστατη στιγμή, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κομωτινής η δημοπρασία του Αιγιαλού της παραλιακής ζώνης αρρωγής και μέσης, συγκεκριμένα για μία θέση στη μέση και 7 στην αρρωγή, με 12 συμμετέχοντες συνολικά, και τη διαδικασία να κυλάει ομάλα. Ο Δήμος Κομωτινής διεξήγαγε σήμερα ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, προκειμένου να παραχωρήσει το δικαίωμα της απλής χρήσης Αιγιαλού και παραλίας για όλα τα τμήματα όπως αυτά καθορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στην παραλία της Μέσης, όσο και στην παραλία της Αρρωγής. Η δημοπρασία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ήταν ομαλά κύλησε η όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο Δήμος εκμίσθωσε ένα τμήμα στην παραλία της Μέσης για τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών, εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων και άλλο ένα τμήμα εμβαδού 15 τετραγωνικών για την τοποθέτηση καντίνας. Για την παραλία της Μέσης υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος συμμετέχων στο διαγωνισμό και κατακυρώθηκε σε αυτόν με τιμή 11.000 ευρώ για την ανάπτυξη ομπρελών ξαπλωστρών για 3 χρόνια και 6.500 ευρώ για την τοποθέτηση της καντίνας, επίσης για 3 χρόνια. Για την παραλία της Αρρωγής καθορίστηκαν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7 τμήματα για την ανάπτυξη ομπρελών ξαπλωστρών εκτάσεων 500 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και 7 τμήματα για την τοποθέτηση εμβαδού 15 τετραγωνικών μέτρων για την ανάπτυξη τροχύλατου αναψυκτηρίου. Επίσης, ένα τμήμα καθορίστηκε για θαλάσσια μέσα. Όσον αφορά τα θαλάσσια μέσα, υπήρχε ένας υποψήφιος μόνος, τον οποίο κατακυρώθηκε με ποσό 3.200 ευρώ για 3 χρόνια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα, ξεκινώντας από τον αριθμό νούμερο 1, εδώ κατακυρώθηκε με ποσό 19.400 ευρώ για την ανάπτυξη, το τμήμα για την ανάπτυξη ομπρελών ξαπλωστρών και 6.800 ευρώ για την ανάπτυξη του τροχύλατου αναψυκτηρίου. Στο τμήμα K2, στη θέση 2 δηλαδή, κατακυρώθηκε το τμήμα για τις ομπρέλες και τις καπλώστρες με ποσό 19.400 ευρώ και για το τροχύλατο αναψυκτήριο 6.800. Για τη θέση 3 κατακυρώθηκε το τμήμα για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες
με ποσό 38.000 ευρώ για 3 χρόνια και για την ανάπτυξη του αναψυκτηρίου 7.600 ευρώ. Για το τμήμα 4, 18.200 ευρώ το τμήμα για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και 6.800 για το αναψυκτήριο. Για το τμήμα 5, επίσης 18.200 για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και 6.800 για το αναψυκτήριο. Για το τμήμα 6, ομοίως 18.200 ευρώ για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και 6.800 για το αναψυκτήριο. Και τέλος, για το τμήμα 7, ομοίως το ίδιο ποσό, 18.200 για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και 6.800 για το αναψυκτήριο. Μετά ο Δήμος θα κάνει ό,τι είναι δυνατό να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και να εγκατασταθούν οι νέοι μισθωτές να εγκατασταθούν και στα τμήματα για να αρχίσει να λειτουργεί η παραλία μας και να δέχεται τους επισκέπτες και τους λουόμενους. Συνέντευξη τύπου δόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα γραφεία της ΔΚΕΠΑΚΑ σχετικά με το δεύτερο Φανάρι Φέστιβαλ. Το μεσημέρι της Δευτέρας δόθηκε συνέντευξη τύπου από την πρόεδρο της ΔΚΕΠΑΚΑ του Δήμου Κομοτηνής, Νατάσα Λιβεριάδου, καθώς και την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Κομοτηνής, Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, με αφορμή το δεύτερο Φανάρι Φέστιβαλ. Δεύτερο φεστιβάλ Φαναρίου είναι γεγονός. Ο Δήμος Κομοτηνής για άλλη μια χρονιά πραγματοποιεί το φεστιβάλ Φαναρίου. Κάναμε μια προετοιμασία από το χειμώνα, πάντα σε άριστη συνεργασία με την κυρία Στογιαννίδου, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού. Είμαστε έτοιμοι, θεωρώ, για το τρίμερο. 30 λοιπόν Ιουνίου, 1 Ιουλίου και 2 Ιουλίου στο Φανάρι. Περιμένουμε όλο τον κόσμο για να απολαύσει όλους αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που έχουμε στο πρόγραμμα. Από την πλευρά του Δήμου έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα ώστε να προετοιμαστούμε και να δεχτούμε τον κόσμο σε ένα φανάρι το οποίο είναι και το, ας πούμε, το καλύτερο και το πιο δυνατό κομμάτι από τις παραλίες μας, είναι έτοιμο για να υποδεχτεί τον κόσμο. Έχουμε εκτυπώσει τα προγράμματα, έχουν βγει οι αφίσες, τα banners, όλα, όπου ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί. Ήδη έχουν γίνει οι προπολήσεις και υπάρχουν τα εισιτήρια σε 4 σημεία της πόλης. Είναι στη ΔΚΕΠΑΚ, είναι στο Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο, είναι στο Μασάλι και στο Μπαρ 8. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του για να μπορέσει. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες ώστε, όπως και πέρυσι, να υπάρχει μετακίνηση του κόσμου και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ΚΤΕΛ Κομοτηνής, το οποίο και το ίδιο έκανε και πέρυσι και φέτος, θα έχει λεωφορεία με πολύ χαμηλό εισιτήριο για να γίνεται η μετακίνηση του κόσμου και σε πολύ έτσι πυκνές διαδρομές, ξεκινώντας από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και κάθε μισή ώρα, κάθε μέρα, θα μετακινείται ο κόσμος στο Φανάρι και θα επιστρέφει μετά το τέλος των συναυλιών. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο και να περάσει λίγες ώρες χαρούμενες και παράλληλα να προβάλλουμε και την Κομοτηνή, τις παραλίες και γενικά τη Ροδόπη. Η κυρία Στογιαννίδου, που είναι και της Επιτροπής Τουρισμού, θα σας πει αναλυτικά για το Φανάρι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να φροντίσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα εισιτήριά του για να μπορέσει να έρθει το τρίμερο στο φεστιβάλ. Έχουμε την χαρά και την τιμή να διοργανώνουμε για δεύτερη χρονιά, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου. Και αυτό το λέω γιατί όταν πέρυσι, με πρωτοβουλία τότε της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού, συλλάβαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μουσικό γεγονός στην παραλία Φαναρίου. Ήμασταν επιφυλακτικοί ως προς την αποδοχή του κόσμου, ως προς το αν θα πάει καλά και όλα αυτά τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, συνεπάγονται μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Όμως δικαιωθήκαμε. Πέρυσι κερδίσαμε το στοίχημα της πρώτης διοργάνωσης. Ήταν ένα επιτυχές κατά γενική ομολογία φεστιβάλ, ένα μουσικό γεγονός
γεγονός δηλαδή που αγκάλιασε η τοπική κοινωνία και όχι μόνο και ευρύτερα, είχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και γι' αυτό φέτος δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίζαμε την ίδια διοργάνωση και θέλω να πιστεύω με ακόμη περισσότερη επιτυχία. Πέρυσι είχαμε περισσότερους από 6.000 επισκέπτες, θεατές στο φεστιβάλ. Φέτος αναμένουμε και ελπίζουμε ακόμη και αυτός ο μεγάλος αριθμός να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και γι' αυτό έχουμε φροντίσει να διοργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις επισημάνσεις των περσινών παραλήψεων που ενδεχομένως να υπήρχαν φέτος το μουσικό αυτό γεγονός. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι σε λίγες μέρες από σήμερα, την Παρασκευή 30 του μηνός, 1 και 2 Ιουλίου, περιμένουμε όλο τον κόσμο να είναι στο Φανάρι, να βρεθεί εκεί στον όμορφο αυτό παραθαλάσσιο οικισμό του Δήμου Κομωτινής, που αποτελεί θα λέγαμε την αιχμή του δόρατος του τουρισμού μας, να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, να απολαύσει καταξιωμένους γνωστούς καλλιτέχνες και μάλιστα όπως θα είδατε και εσείς από το πρόγραμμα, κάθε βράδυ, αυτά τα τρία βράδια, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αρκετούς καλλιτέχνες. Νομίζω ότι το πρόγραμμα το γνωρίζετε αναλυτικά, ίσως δεν είναι σκόπιμο να το επαναλάβω. Αν πάλι απαιτείτε, την Παρασκευή έχουμε την Νατάσα Μποφίλιου και τους Ιμάμ Μπαϊλντί. Το Σάββατο θα είναι ο Οσμάν Ορχάν και ο Στέλιος Ρόκος. Την Κυριακή επίσης ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μπλε και η ΕΚΜΕΚ. Νομίζω ότι όλο το πρόγραμμα είναι πλήρες, είναι ένα δυνατό μουσικό σχήμα και νομίζω ότι όποιος έρθει θα ευχαριστηθεί και θα διασκεδάσει. Βεβαίως να πω ότι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε να αναδείξουμε τον οικισμό του Φαναρίου ως μια τουριστική περιοχή, ως έναν τουριστικό προορισμό και νομίζω ότι μια τέτοιου είδους διοργάνωση συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως να πω ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μας που έχουμε και με τη ΔΚΠΑΚ, με την κυρία Λιβεριάδου, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βρίσκονται πίσω από αυτή τη διοργάνωση και συμβάλλουν τα μέγιστα στο να υλοποιηθεί, όπως είναι η... Καταρχήν να πω για τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή το αγκάλιασε, το πίστεψε και το προώθησε το συγκεκριμένο μουσικό γεγονός, αλλά και για τον κύριο Δωμόσογλου και την εταιρεία που συνδιοργανώνει το φεστιβάλ, αλλά και τους τοπικούς επιχειρηματίες του Φαναρίου, που επίσης αγκάλιασαν την εκδήλωση αυτή, την υποστήριξαν ηθικά και οικονομικά, υλικά, με τις προσφορές τους και έτσι μπορούμε να... Είμαστε σήμερα εδώ και να είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη διοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ αυτού στο Φανάρι. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel 4 τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.